Αυτή τη στιγμή παρανομείται και οι δυο. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μείνει εδώ. Έως ότου αποφασίσει το δικαστήριο σε ποιον ανήκει το σπίτι. Εγώ πάντως, Ελένη, σαν δικηγόρο σου, οφείλω να σε συμβουλεύσω. Εσύ τουλάχιστον να φύγεις. Και να μπαστακωθεί εδώ μέσα ο καταχουζινός να μην φεύγει με τίποτα. Δεν σφάξανε. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι το σπίτι ανήκει τελικά στην κυρία Βλαχάκη, θα φύγεις θέλεις δεν θέλεις, Κωνσταντίνε. Και εγώ θα συμβούλευα να φύγεις από τώρα για να είσαι νομότυπος. Αν ήμουν σίγουρος ότι και η κυρία από εδώ δεν θα πατήσει το πόδι της στο σπίτι ως ότου αποφανθεί η δικαιοσύνη, τότε ναι, θα έφευγα. Αλλά πώς να την εμπιστευτείς, έχουν τέτοια άτομα μπέσα. Έχω μπέσα, μωρή αντιπαθούκλα. Και για να σας το αποδείξω, σας το λέω καθαρά και εξάστερα. Εγώ από εδώ μέσα δεν πρόκειται να φύγω. Είμαι άφραγκη, αδέκαρη, ρέστη, δεν έχω να μείνω πουθενά. Να πας να ζητήσεις καταφύγιο σε ένα ορνηθοτροφείο που είναι και ο φυσικός χώρος. Κότα! Α, σταματήστε για το όνομα του Θεού. Πρέπει να βρείτε μια συμβιβαστική λύση. Εν πάση περιπτώσει, μείνετε προσωρινά στο σπίτι και οι δύο. Εγώ και η αντιπαθούκλα. Εγώ και η όρνηθα. Ακατανόμαστο. Εσύ θα μείνεις μαζί με άλλο άτομο και μάλιστα με γυναίκα. Εσύ με τη μόνη γυναίκα που συγκατοίκησες ποτέ είναι η Ειρήνη Αθηναία σε βυζαντινή εικόνα. Τώρα θα μείνω με την Ελένη τη Φρικαλέα. Δεν μου λες αυτό το απολύμανες. Άστο. Μάλιστα, κύριε. Η μαύρη μου η μοίρα μου επεφύλαξε να συγκατοικήσω μαζί της προσωρινά, βέβαια. Μήπως είσαι κρυφή πληγή. Μήπως σου γυάλισε τον κομμενάκι. Ποια να μου γυαλίσει. Αυτή δεν καταδέχομαι ούτε τα παπούτσια να μου γυαλίσει. Καλύτερα γιατί δεν θα κοντραριστούμε. Ξέρεις, εγώ την Ελένη την έχω βάλει στο μάτι. Και άπαξ και βάλω εγώ γυναίκα στο μάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Να τη φάω. Να τη φας και να σου κάτσει στο στομάχι. Έτσι εννοείται ως ήσουν από μικρό παιδί. Το μυαλό σου ποτέ δεν κατοικούσε στην άνω κεφαλή. Μαμθούλη! Συγγνώμη. Δεν πειράζει, Δεσποινής. Έχω συνηθίσει σε αυτό το σπίτι να βλέπω διάφορες αρχές. Αρχές λέγοντας. Συντονοφορούσες. Παρακαλώ. Μην παρακαλάς, αγόρι μου. Και χωρίς παρακάλια, η Πέγγι είναι πρόθυμη να σε κάνει ευτυχισμένο. Η Πέγγι. Ποια? Χαχα, σας κορόιδεψα. Δεν είμαι ο Μάνθος, είμαι ο αυτόματος τηλεφωνητής. Αφήστε το μήνυμά σας μετά τον χαρακτηριστικό ήχο. Αγόρι μου, σε ψάχνω μέρες. Μάλλον θα χάσεις το τηλέφωνό μου. Καλά, αν το έχασες, παίρνω από το μαγαζί να ξαναζήσουμε μαζί μια νύχτα πάθους και διαστροφής. Σε φιλώ παντού, η Πέγγι σου. Σε φυλάει παντού. Πες της τουλάχιστον μετά να κάνει γαργάρες με πενταντίν. Άσε ρε. Χριστέ μου. Τι κάνω. Ακουπάω τόση ώρα ταυτή μου στο τηλέφωνό σου. Τι είχε. Πόσες γυναίκες έχουν ακουμπεί σε αυτό το τηλέφωνο και τι είδους γυναίκες. Ο χορός των μικροβίων. Και βγαίνει συνέχεια τηλεφωνητή. Και λέει άλλα μηνύματα. Χτες έλεγε. Σας ξεγέλασα. Δεν είμαι ο Μάνθος. Ο Μάνθος λείπει σε ταξίδι για δουλειές. Κατάλαβες. Ξέχασε το χτεσινό μήνυμα και σήμερα άφησε καινούριο. Τι λες να κάνει τον τηλεφωνητή. Καλά, εγώ έχω αγκόμενο που έκανε το φαξ. Μέχρι που το κατάλαβα και το είπα φαξ off. Αφού μου το ορκίστηκε ότι είμαι γυναίκα της ζωής του. Άμα σου το ορκίστηκε, τότε αλλάζει. Τουλάχιστον τώρα που θα μένεις εσύ με τον περίεργο, θα τον βλέπω τον Μάνθο. Κολλητός του είναι. Με το που θα τον δεις, θα με πάρεις τηλέφωνο και θα έρθω σφαίρα. Ρε Πέγγι μου, γιατί επιμένεις. Ο Μάνθος δεν είναι για δεσμό. Ο Μάνθος είναι για επίδεσμο. Εγώ τέτοιο άντρο ονειρεύομαι. Νέο, ωραίο, ανύπαντρο και με πόρσε. Ελένη, θα το παλέψω. Το Μάνθο θα τον τυλίξω. Μήπως και εσύ παράλληλα τυλίξεις το βυζαντινό τέτοιο και σου μείνει και το σπίτι τελικά. Να τον τυλίξω. Σε μια λαδόκολα τον βάλω στο φούρνο. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να το δω αυτόν τον άντρα. Διγανάτο. Ώστε λοιπόν, από σήμερα συγκατοικούμε. Σαν αστείο μου φαίνεται, σαν κακόγουστο αστείο. Να σου πω, αφού δεν το έχεις ξαναδοκιμάσει, δες το σε μια εμπειρία. Εμπειρία είναι και φυλακή, αλλά κακή εμπειρία. Ειδικά όταν μοιράζεσαι το κελί με ένα απόβρασμα. Ο λαϊκός βάρθος το λέει καθαρά. Δεν ξανακάνω φυλακή με τον καπετανάκι. Ναι, γιατί ο καπετανάκι τον είχε ψοφεί στον πίδουλο. Τι φοβάσαι, θα κάνω κι εγώ τα ίδια. Ποτέ. Μην εκχυδαείς τη συζήτηση, σε παρακαλώ. Και προς Θεού, κατέβασε τα πόδια σου από το τραπεζάκι. Είναι καλή διά, δεν το λυπάσαι. Μωρέ και μουσμουλιά, να ήταν καμιά συμπόνια, δεν θα δείχνα. Κατέβασε τα πόδια σου, σε παρακαλώ. Εντάξει, κύριε Επίκουρε, τα κατεβάζω. Αλλά να σου πω, η συγκατοίκηση θέλει να είσαι και λίγο ανεκτικός. Άνθρωποι είμαστε, βρε αδερφέ. Και τον καναπέ θα κάψει με το τσιγάρο σου. Και το βρακί σου θα αφήσει στο γραφείο του άλλου. Θα αφήνει το εσόρουχό σου στο γραφείο μου. Που λέει ο λόγος.
Άσε, ανοίγω εγώ. Μην κουραστείς. Άκουσα σου πω, δεν θα κουβαλάς κόσμο εδώ μέσα από ό,τι σου καπνίσει. Θα ορίσουμε ώρες επισκεπτηρίου κάποια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, την οποία εννοείται εγώ θα κρύβομαι. Καλώς στη Ματίνα, μιλάγαμε για συγκατοίκηση. Πολύ χαίρομαι τελικά που θα μείνετε και οι δύο. Θα περνάμε υπέροχα οι τρεις μας τα απογεύματα. Σκοπεύετε να περνάτε εδώ τα απογεύματά σας, Δεσποινής Ματίνα? Γείτονες είμαστε. Σκέφτομαι όταν σχολάω από τη δουλειά να έρχομαι εδώ να βλέπουμε όλοι μαζί τη λάμψη, ε! Ποια λάμψη, του κεραυνού? Όχι καλέ, του Γιάνγκου και της Φίρνας Δράκου. Αυτό το σύριελ του Φωσκόλου. Να σου πω, μη σνομπάρεις, το βλέπουν και οι διανοούμενοι. Ο Μίκης το δωράκι σου λέει δεν χάνει επεισόδιο. Λες να συνέθεσα για τη Βίρνα του της δικαιοσύνης, ήλιο εννοητέ. Σας έφερα λίγο ραβανί. Το ραβανί το φτιάχνω πολύ ωραίο. Για το ραβανί μου λένε όλοι μπράβο. Και εγώ τους λέω μπράβο, καλώς ήρθατε. Αλλά μόλις τελειώσουν το ταψί, την κοπανάνε και μετά πάνε να βρουν άλλες που δεν ξέρουν να βράσουν ούτε αυγό. Δηλαδή, μα τι να μιλάμε, ότι έτσι και υπήρχε επάγγελμα μυρολογίστρας σε κηδείες, θα ήσουν και το πρώτο κασέ στον κλάδο σου. Άσε μας, ρε κορίτσι μου, νέα κοπέλα είσαι, γιατί το παίζεις γεροντοκόρη? Γιατί θα γίνω, Ελένη μου. Φαίνεται πως είμαι αποθητική. Κανένας άντρας δεν θέλει να μου βάλει στεφάνι. Εγώ θα σας έβαζα πολύ ευχαρίστητο στεφάνι. Αλήθεια? Βεβαίως, στην ταφόπλακα. Καλά, εσύ τον καλό λόγο εδώ τον έχεις. Πάμε ρε Ματίνα, πάμε μέσα να κόψουμε το ραβανί. Εσύ θα φας? Εγώ? Γλυκό ποτέ, φοβάμαι το ζάχαρο. Πώς να πάθεις ζάχαρο εσύ παιδί μου, αφού είσαι μες στην πίκρα. Εσύ να προσέχεις να μην πάθεις κινίνο. Από πού ψωνίζει τα αστεία, Δεσποινής Βλαχάκη? Από τα καλάθια? Η Ορθοδοξία οφείλει να κατανοεί τα προβλήματα των νέων και να τους συμπαραστέκεται αδιάκοπα, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Και σε κλαμπ θα πάμε για να προσεγγίσουμε την νεολαία και τα Ευαγγέλια θα μεταφράσουμε στα νεολαίστικα και θα προσφέρουμε τον αγιασμό σε σφινάκια. Πώς σου φαίνονται τα πιατάκια του γλυκού μου? Δεν είναι ωραίο σετ? Τι σετ, αφού είναι διαφορετικό τώρα με το άλλο. Ναι, το γνωστό σετ της κλέφτρας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι της Πέγγης. Αυτό εδώ είναι της Κικής. Και αυτό εδώ είναι τρικούπης. Ποιος τρικούπης? Μια μαξοστοιχεία, παιδί μου. Μια φορά ταξίδεψα με το τρένο. Να μην έχω ένα σουβενίρ να θυμάμαι. Δηλαδή, άμα έρθει σπίτι μου να προσέχω, ε? Ναι, πρόσεξε. Μη σου τσουρνέψω το σετ και χαλάσει ο γάμος. Τώρα γιατί μου λες γάμο, για να μην πληγώσεις? Α, κάνε μου τη χάρη, Ματίνα. Μην αρχίσεις τα κλάματα, έλεος. Να σου πω, Ελένη μου, ο Κωνσταντίνος δεν είναι πολύ συμπαθητικός. Ποιος Κωνσταντίνος, ο μέσα? Γιατί από το μέσα Κωνσταντίνου, ακόμα και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι πιο συμπαθητικός. Άντε, μωρή, πάμε που τον βρίσκεις και συμπαθητικό, προχώρα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρουσιάζουν ανάμεικτες αντιδράσεις. Στη Φραγκφούρτη, ο δείκτης DAX παρουσίασε πριν από λίγο άνοδο 2,13%. Κάνε μια εξαίρεση. Θέλω να δοκιμάσεις από το ραβανί μου οπωσδήποτε. Σου βάλε πολύ λίγο. 0,44%. Καλά, ούτε να απαντήσει το γαϊδούρι. Πρέπει να και πέθανε. Τα χρηματιστήρια της Ασίας έκλεισαν με σημαντική πτώση. Παναγία μου! Συμμετρήθηκα την απογείωση του στο αεροδρόμιο του Μονάχου που είχε σταματήσει. Τι κάνει εκεί, τρελάθηκε, αφού βλέπω. Να σου πω, τι ειδήσει δεν τι μπορώ. Παθαίνω ψυχοπλάκωμα. Να δούμε κάτι να αρέσει όλου. Ορίστε, Μαντόνα. Ποια Μαντόνα? Εμένα η μόνη Μαντόνα μου αρέσει είναι η Παναγία. Εγώ θέλω να δω ειδήσεις. Να σου πω, η τηλεόραση δεν είναι δικά σου. Ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό το σπίτι προς το παρόν το έχουμε μισό-μισό. Α, έτσι. Και έτσι και γουβέτσι. Πολύ ωραία. Καλά το ρούμπος, ε. Το ξεφορτωθήκαμε, έλα μωρή, κάτσε. Έλα, Χρυσολένη. Του φέρεσε πολύ άσχημα. Η γυναίκα όσο να είναι τον άντρα πρέπει να τον υπακούει. Ματίνα, πρέπει να σε βάλουμε πουλάκι μου πρόεδρο του φεμινιστικού κινήματος. Ώστε η τηλεόραση είναι μισή-μισή. Μισή-μισή. Πολύ ωραία. Παναγία μου! Σκυζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι. Μην φοβάστε, δεν θα σας πριονίσω που θα έπρεπε. Απλώς θα πριονίσω την τηλεόραση για να πάρει ο καθένας το μισό που του ανήκει. Καλά είσαι και πολύ ανομαλάρα. Μα δεν θα έχει κανείς τηλεόραση μετά. Αδιαφορώ. Εγώ βλέπω τηλεόραση το πολύ δύο φορές το χρόνο και μόνο ειδήσεις. Άκουσε, Ελένη, εμένα αυτό το μισή-μισή με καλύπτει απόλυτα και λέω να το γενικεύσουμε. Μισή-μισή. Μακάρι να γινόταν και αυτό, αλλά προς το παρόν
Θα μοιράσουμε το σπίτι. Λοιπόν, λέω να το μοιράσουμε στα δύο, γιατί τόσο στενή επαφή δεν θα την αντέξω. Έχω να σου κάνω μια πολύ λογική πρόταση. Λέω να πάρω εγώ το ισόγειο και τον πάνω όροφο και να πάρεις εσύ το υπόγειο. Εσύ, εσένα έπρεπε να σε λέγανε Αριστίδη, γιατί είσαι δίκαιος. Όχι στο υπόγειο. Επειδή τη λένε Ελένη, θα την κάνεις και Κωνσταλέξη. Γιατί έχει μείνει και σε καλύτερα σπίτια από υπόγεια. Ναι, μου λες. Σου έχουνε τρύψει ποτέ ραβανί στη μούρη? Βρε παιδιά, αφού θέλετε να το μοιράσετε, γιατί δεν το μοιράζετε κάθετα? Κάθετα? Λοιπόν, αυτό το κάθετο, εγώ το συζητάω. Πάω να ανοίξω τώρα την πόρτα και το κάθετο το συζητάω. Το συζητάω. Άλλος μας έρχεται τώρα. Κάνας παρτσακλός φίλος της θα είναι. Χριστέ μου, τι να κάνω, να πάω στην έρημο Σαχάρα? Και πώς θα διδάσκω, διαλληλογραφίας? Καλησπέρα. Α, μάλιστα. Στο φίλος της έπεσα έξω, στο παρτσακλός έπεσα μέσα. Τι γυρεύεις εδώ, ανεγκέφαλε, ρωτήλε? Περαστικός είμαι. Έπινα καφέ εδώ δίπλα στην Γλυφάδα. Έλα ρε, μετακόμισε στην Γλυφάδα στο Μαρούσι. Και δεν μου λες την πέφτει πού την πήγανε, στην Βάρκιζα? Αυτά τα ωραία λουλούδια είναι για την ωραία Ελένη. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα μια βόλτα με την Πόρσε. Σε παρακαλώ, Μάνθο. Έχουμε σοβαρότερα πράγματα να κάνουμε. Να μοιράσουμε επιτέλους το σπίτι, να τελειώνουμε. Ελένη, έλα σε παρακαλώ στη βιβλιοθήκη να δούμε τα σχέδια του σπιτιού. Οι άλλοι θα μείνετε? Φυσικά. Εννοείται. Μάλιστα. Γιατί ήλπιζα ότι... Ναι. Δεν πάτε κι εσείς στη βιβλιοθήκη? Να βάλω και τα λουλούδια σε ένα βάζο. Μπήκε στο Μαντρί. Έλα και εσύ να κάνεις τον κακολίκο. Ιδού η κάτωψης. Λοιπόν, στον επάνω όροφο έχουμε τρεις κρεβατοκάμαρες και δύο μπάνια. Εγώ θα πάρω το δωμάτιο της θείας που έχει κρεβάτι με ουρανό. Που να σου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Εγώ θα το πάρω το κρεβάτι της θείας. Η κυρία Ειρήνη ήταν πολύ χαρούμενος άνθρωπος, θα μου φέρει γούρι. Πού είναι αυτό το κρεβάτι που φέρνει γούρι, να πάω να ξαπλώσω αμέσως? Και η τρίτη κρεβατοκάμαρα θα είναι ουδέτερη ζώνη. Ωραία, εκεί θα μένω εγώ. Όταν θα πετάγεσαι για καφέ εδώ δίπλα στην Γλυφάδα, Εκτός αν με φιλοξενεί η Ελενίτσα στο κρεβάτι της. Να σου πω, είπαμε το κρεβάτι να φέρει γούρι. Άμα είναι να αρχίσουμε με σαβουροπηδίκουλες. Σταματήστε πια με τις βομολογίες για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, ο κάτω όροφος τώρα θα χωριστεί στη μέση. Θα πάρω εγώ τη μεριά του σαλονιού προς τη βιβλιοθήκη, γιατί θα πάρω και τη βιβλιοθήκη, βέβαια. Και γιατί να πάρεις εσύ και τη βιβλιοθήκη, βέβαια? Γιατί η βιβλιοθήκη δεν σπίνεις βλαχάκι. Είναι χώρος για μορφωμένους που έχουν βιβλία. Έχει δίκιο. Ο καθηγητής πρέπει να την πάρει. Σκάσε και εσύ, μωρή Ματίνα. Γιατί εγώ δεν έχω βιβλία. Ξέρεις τι βιβλία έχω εγώ? Καταρχήν έχω τα άπαντα του Μπακούνιν. Του θεωρητικού της αναρχίας. Όχι, έχει και πρακτικά εγχειρίδια. Πώς να φτιάξετε μία μολότοφ. Και θα τα φέρεις αυτά στο σπίτι των κατακουζινών? Μαζί με τα γκαζάκια αυτά πάνε σετ. Χριστέ μου. Και τι άλλα βιβλία ποιότητας διαβάζετε, Δεσποινής? Έχω και το Βαθύ Λαρίγκι της Ξαβιέρα Χολάντερ. Δεν τη γνωρίζω. Τι είναι, γιατρός οτορινολαριγκολόγος? Όχι καλέ, κολγκέρλ. Είναι ειδικευμένο στην οτορινολαριγκολογία. Και δηλαδή το σπίτι θα χωρίζεται με μια νοητή γραμμή? Λοιπόν, επειδή τα νοητά δεν ισχύουν όταν έχεις να κάνεις με άτομα ανοητά, θα γίνω πιο σαφής. Από εδώ είναι η δική μου μεριά, από εδώ είναι η δική σου. Ναι ρε, η δικοτόμηση της Κύπρου. Γιατί δεν κάνεις πράσινη τη γραμμή? Να φωνάξουμε και τον Ταλάρα, κάνει καμία συναυλία. Μήπως να φωνάξετε και τους κυανόκρανους να σας φυλάνε τα σύνορα? Οχού. Εν τω μεταξύ, εμένα με έριξε ο Φαταούλας. Κράτησε το σαλόνι, πήρε τη βιβλιοθήκη και τη άφησε την τραπεζαρία. Και τι θα την κάνω εγώ την τραπεζαρία, κύριος μου, λες? Θα καλώ κάθε βράδυ τους δειπνοσοφιστές να λέμε δειπνοσοφιστής και να τραβάμε τα βυζιά μας? Βρωμόστομη γκαρσόνα. Πήδα αμέσως σε αυτή τη γραμμή και πήγαινε σπίτι σου. Πήδα. Ματίνα.
Μάνθο. Ελενίτσα, θα φύγω, θα πάω στα ξένα. Να μου γράφεις. Και μη μου ξαναπευθύνεις το λόγο ποτέ. Ποτέ! Και δεν μου λες. Εσύ την τραπεζαρία δεν θα τη χρειαστείς. Πού θα τρως? Θα τρώω στην κουζίνα, φυσικά. Μην τολμήσεις να κουμπίσεις τα χέρια σου στην κουζίνα, γιατί θα σκοτωθούμε. Η κουζίνα είναι στη δική μου μεριά. Πάμε, Ματίνα. Δεν είμαστε καλά. Η κουζίνα είναι ουδέτερη ζώνη. Ελένη. Δηλαδή η Ελένη θα είναι πάντα ρηγμένη. Η κουζίνα είναι ελληνική. Η κουζίνα είναι μισή-μισή. Και αν δεν σ' αρέσει να κάνεις προσφυγή στη Χάγη. Μολόν λαβέ. Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα πάρεις νεροχύτη. Πολύ ωραία. Σιγά ρε παιδιά, τι είσαστε εσείς ρε παιδί μου, σκουλάρετε. Ελενίτσα μου, πρέπει και ο Κωνσταντίνος να πάρει λίγη κουζίνα. Πού θα ψήνει τον καφέ του? Ας πάρει ένα καζάκι. Από αυτά που φτιάχνει τη Μολότοφ. Λοιπόν, κάτσε την άκρη. Η αριστερή γούρνα του νεροχύτη είναι δική σου, η δεξιά δική μου. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά τα ντουλάπια είναι δικά μου, τα από εκεί είναι δικά σου. Ωραία. Το ψυγείο τώρα. Τα πάνω ράφια δικά μου, τα κάτω ράφια δικά σου. Τα κάτω έχουν χαμηλότερη ψήξη. Χάρη σου κάνω. Τα πάνω δεν θα φτάνει. Είσαι κοντή. Να σου πω, είπαμε ότι είμαι κοντή, δεν είμαι και γρασίδι. Τέλος πάντων, εσύ πάρε και την κατάψυξη που έχει και τη θερμοκρασία σου. Πω, πω, σαν το σκύλο με τη γάτα. Ποιος είναι τώρα πάλι? Αμάν, ποιους έχεις καλέσει πάλι σήμερα? Εγώ δεν περιμένω κανέναν. Άκου, ποιους έχεις καλέσει? Εγώ δεν περιμένω ποτέ κανέναν. Αλλά μου έρχονται με το ζόρι. Αμάν! Είπα να έρθω να σας πω καλή συγκατοίκηση! Ευχαριστούμε, αλλά είναι όλοι μέσα στην κουζίνα. Λοιπόν, εδώ είναι ο Κωνσταντίνος, εδώ είναι και η Ματίνα. Τι έγινε, ρε παιδιά, έχουμε απορίες. Το χρώμα της κουζίνας είναι πολύ καλόγουστο. Ε, Κωνσταντίνε! Ματίνα, πού είναι ο Μάνθος? Και οι βρύσες! Μη με κοιτάτε εμένα, κορίτσια, ορκίστηκα να μην πω. Κι εγώ ορκίστηκα να μην πω. Είσαι επίορκος, Ιούδας και καρφί. Και εσύ είσαι επιπόλαιος, δηλός και άνανδρος. Ένας άνδρας πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν κατάλαβα, Μάνθο. Από μένα κρύβεσαι. Α, μην το ξαναπείς αυτό. Μάνθο, ξεκαθάρισε αμέσως τη θέση σου με τη Δεσποινίδα. Βεβαίως θα ξεκαθαρίσω, γιατί εγώ δεν είμαι άνανδρος. Λοιπόν, Μπέγκη, η αλήθεια είναι μία. Μπήκα μέσα στο έπιπλο για να δω αν έχει πιάσει σαράκι, βρε κουτό. Κωνσταντίνε, είναι εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Από σένα θα κρυβόμουν. Μα είναι δυνατόν, από τη γυναίκα της ζωής μου? Αλήθεια, μωράκι μου. Θα πάμε μια βόλτα με την Πόρσε. Αμέσως τώρα. Ό,τι θέλει το κορίτσι μου. Το κορίτσι σου, Μάνθο. Θέλει να είναι το κορίτσι σου. Hey, hey. Κάτι το ραβανί της Ματίνας, κάτι τα σιρόπια της Πέγκης. Δεν σε βλέπω να το γλιτώνεις το ζάχαρο. Έλα ρε Πέγκη, φτάνει αγάπη μου, πάμε να σου δείξω και το υπόλοιπο σπίτι. Τα σπίτια, γιατί το μοιράσανε στα δύο. Είναι δύο σε ένα, σαν το σαμπουάν. Λέω κι εγώ κανένα αστείο που και που, ε. Τα αστεία σας είναι σαν το μυαλό σας, Δεσποινής. Δηλαδή? Είναι ανύπαρκτα. Μην τον ακούς, Ματίνα μου. Πάμε εμείς μέσα να μας πεις κανένα αστείο, να ξεκαρδιστούμε. Δεν μου λες εσύ. Αν κατάλαβα καλά, έχεις ερωτευτεί την καρσόνα Β, φίλη της καρσόνας Α. Όχι, μωρέ, ένα κρύο θα ρίξω κατά την ξεφορτωθώ. Κρύο? Κορίτσια, είναι ιδέα μου ότι ο τύπος είναι τρελός μαζί μου. Η ιδέα σου είναι, αλλά με αυτό θα ασχοληθούμε την άλλη φορά που θα τον ξαναψάχνεις. Εμένα μου λέτε τι να κάνω τώρα με τα έπιπλα. Την τραπεζαρία δεν τη θέλεις, ε. Τι να την κάνω, μωρή, την τραπεζαρία. Εγώ χρειάζομαι κανένα καναπέ, καμιά πολυθρόνα. Πού θα κάθομαι με τους φίλους μου? Αυτά εκεί. Αυτά μην τα συζητάς, είναι άλλο κράτος. Κωνσταντινία. Τη βλέπεις εκείνη τη γραμμή κάτω? Σε λίγο θα βάλει από κάτω νάρκες. Έχεις καθόλου μπερντέ, Ελένη, να πάρεις κανένα έπιπλο? Ναι, πώς. Ούτε μπερντέ, ούτε κουρτίνα, ούτε φράγκο. Και ό,τι θα σε ρώταγα, ε. Μήπως σου βρίσκεται κανένα δανεικό, φιλενάδα? Κάτσε, αγάπη μου, να δέσει λίγο η σχέση με το Μάνθο. Και μετά θα έχω το θάρρος να του ζητάω χρήματα. Άμα περιμένω εγώ να δέσει σχέση με το Μάνθο, με βλέπω να κολοκάθομαι στην τραπεζαρία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ματίνα, ξυλώσου. Τι να ξυλώθω, βρε Ελένη μου? Μια εβδομάδα που βλεπόμαστε τώρα μου έχει μείνει το στρίφωμα. Ε, τώρα γιατί το λες αυτό? Για 30 χιλιάρικα που μου δάνεισες? Έλα ρε, τι 30, τι 530. Κορίτσια, τι έγινε? Τι κάνετε, τι λέτε? Κάτι δικά μας. Έλα ρε Ματίνα, που ξέρεις, εγώ με τα δανεικά είμαι σπαθή. Δεν με θυμάσαι από μικρή? Εκείνη την κούκλα που μου δανείστηκες όταν ήμασταν 10 χρονών, ακόμη θα την έχεις. Αλλά τι γύφτισα είσαι.
Πού τη θυμήθηκες τώρα την... Έλα ρε Ματίνα, κόφτη μύρλα, δάνεσέ μου κανένα φράγκο. Μα τα φιλάω για την πρίκα μου. Κορίτσια, αν κατάλαβα καλά, συγγνώμη δηλαδή, η Ελενίτσα χρειάζεται δανεικά, ε. Mm. Και γιατί είναι εδώ οι άντρες, οι large, οι big spenders, ε. Για να βοηθάνε τα όμορφα κορίτσια. Να σου πω, μάζεψε τα κουλά σου, γιατί από large θα σε κάνω medium. Μανθώ, μανθώ, τι γίνεται εκεί. Τίποτα, παίγι μου. Επειδή είναι φίλη σου, σκέφτομαι να την βοηθήσω. Να την βοηθήσεις, να βοηθήσεις από εκεί, αλλά να μας πατεύεις από εδώ, ρε Μάνθο. Καλέ, ποιος είναι πάλι. Αχα, καλά ο κατακουζινός. Από Βυζαντινός θα γίνει Τούρκος. Το συνεργείο θα είναι. Ποιο συνεργείο, μωρή, τι λέει αυτό. Γεια σας, περάστε. Αυτό είναι. Θα βάψετε όλο το σπίτι από πάνω μέχρι κάτω αυτό το απλό, λιτό και σοβαρό χρώμα που διάλεξα. Για στάσου, ποιο χρώμα, τι είναι αυτά που λες. Εμένα δεν μου πέφτει δηλαδή κανένας λόγος. Για να πέσει λόγος πρέπει να πέσει και χρήμα. Και επειδή εσύ είσαι πιο παίρνεις και από τα αλβανάκια στα φανάρια, αποφάσισα με μεγαλοκαρδία να βάψω και τη δική σου μεριά. Κωνσταντίνε μου, με συγκινείς. Επιφυλάσσου με να σου ανταποδώσω τα ίσα. Πήραν την πόλη, πήραν τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η φρικαλέα ήχη πρέπει να είναι αυτό που λένε rock. Προκάλεσε θερμό επεισόδιο. Αφού μου παραδιάζεις τον εναέριο χώρο. Τι έχεις πάλι, πουλάκι μου, αϊπνίες έχεις. Τι αϊπνίες, ανεφεστάτη, που και αρκούδα σε χειμερή ανάρκη θα ξύπνεγε για από την αποτρόπαια μουσική που έχετε βάλει στη διαπασόν. Ε, όχι και αποτρόπαιος ο Τζιμάκης ο Μόρισον. Τι άκουγες, αγόρι μου, στα νιάτα σου. Δεν έχεις τέλος, μπαρμπαλιά. Άκουγα μαντριγάλι ανόητη, θρησκευτική προκλασική μουσική. Και όταν ήμουν στο Σακύρ Κέφι, άκουγα Μαρία. Ποια Μαρία, με τα κίτρινα? Όχι, με τα πορτοκαλί. Κάλας γελίο υποκείμενο που έχεις βάλει σκοπό τη ζωή σου να μου πηγαίνει συνέχεια κόντρα. Τι είναι αυτά τα γελία χρώματα, τα τραλαλά που κακοποιούν τους τοίχους της οικίας των κατακουζινών. Οι τοίχοι δεινοπαθούν από το δικό σου το γεροντοκορίστικο το γούστο. Ορίστε, κοιτάξτε κατάσταση. Το μοναστήρι της Πάρμας. Mm. Δεν θα χτυπάω εγώ ένες κάθε φορά που μπαίνω στο σπίτι, εντάξει. Τι ένεση, χτυπάς ενσουλίνες, είσαι άρρωστη. Δεν καταλαβαίνω τη φρασιολογία σου, Ελένη. Αλλά αν εννοείς ότι θα παθαίνεις σοκ κάθε φορά που θα μπαίνεις στο σπίτι, φαντάσου τι σοκ θα παθαίνω εγώ που θα αντικρίζω κάθε μέρα το τσίρκο Μεντράνο. Τότε να μην το αντικρίζεις, να μπαίνεις μονόπαντα. Να, κοίτα, έτσι. Και να σου πω, αυτή η μεριά είναι δικιά μου και την κάνω ό,τι θέλω εγώ. Και άμα δεν γουστάρεις, ξεκουβάλα. Δεν αντέχω άλλο αυτό το κορακίστηκα. Πάω να κοιμηθώ. Αύριο πρωί-πρωί έχω μάθημα στο πανεπιστήμιο. Ένα πράγμα με παρηγορεί, Ελένη. Mm. Όταν θα γίνει το δικαστήριο σε λίγους μήνες, θα δικαιωθώ και θα ξεκουμπιστείς επιτέλους από εδώ μέσα. Μ' αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Ρε παιδιά, τώρα που το βλέπω, μήπως να το κάναμε λίγο πιο χάι. Μήπως να το βάφαμε όλο λεοπαρδαλί. Πάτρι μόνο, εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου. Ρε Ελένη, κάτσε. Δηλαδή, μην τον προκαλείς τον άνθρωπο. Δεν το βλέπεις. Είναι στη δική του φάση. Εγώ απορώ πώς τα έχουν κάνει τα κείμενα με το δικό μου. Εγώ απορώ πώς το λες ακόμα δικό σου, αφού έγινε μπουχός μετά τον τελευταίο κοκό. Δεν μου λες, τι γράφει τώρα το μήνυμα στον τηλεφωνητή. Έφυγα επιγόντως για δουλειές στη Γουατεμάλα. Είναι ύποπτη η Γουατεμάλα. Η Γουατεμάλα, όχι, καθόλου. Η Μαδαγασκάρη θα ήταν επικίνδυνη. Άσε μας, ρε Πέγγι, αφού έχεις πάρει πτυχίο στο ΙΕΚ, χιλόπιτα. Άντε, τώρα να σε ξαναπάρει ο ύπνος. Ας διαβάσω κάτι ελαφρύ για να κοιμηθώ. Ρε κορίτσια, βάφουμε που βάφουμε 4,5 ώρα το πρωί. Είναι ανάγκη να βάφουμε στη Μούγκα. Άνοιξε και το καστόφωνο. Όχι, ρε παιδιά, το καστόφωνο. Θα τα πάρει ο Βυζαντινός τέτοιο στο κρανίο. Λοιπόν, έχω μια ιδέα, ε.
τραγουδάμε μόνοι μας. Αφού οι φωνές μας είναι μελωδικές, θα το αρχίσουμε απαλά-απαλά να τον ανουρίζουμε κιόλας. It's been a hard day night. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. It's been a hard day night. Another one in line the door. It's been a hard day's night. I'll soon be sleeping all right. Θα σε φτιάξω εγώ, δεσποινής βλαχάκι. Αστυνομία. Τι δουλειά έχει εδώ. Καλά, πώς ενοχλούν τον κόσμο τέτοια ώρα. Τι γίνεται, κύριε Όργανο, τι θέλετε. Τους οργανοπαίχτες. Πού είναι οι οργανοπαίχτες. Κάποιος εδώ λέει ότι χαλάνε τον κόσμο. Ενοχλάνε. Εμείς δεν ακούσαμε τίποτα. Ρε παιδιά, ακούσατε εσείς κανέναν να ενοχλάει. Μπα. Μπαμπουίνι, κάποιος εδώ διαμαρτυρήθηκε ότι παραβιάζεται την κοινή ησυχία. Έλα. Ποιος. Εγώ, κύριε αστυνόμε. Καταγγέλλω ότι η γειτόνισά μου θορυβεί μεταμανίας και περισσής αναισθησίας. Α, η γειτόνισά σας, δηλαδή με φωνάξετε για το διπλανό σπίτι. Μάλιστα, γι' αυτό εκεί. Πηδήξτε αν θέλετε τα σύνορα και ελάτε σπίτι μου να τα πούμε με την ησυχία μας. Τι να πηδήξω? Τη γραμμή, κύριε αστυνόμε, δεν τη βλέπετε τη μεθόριο. Το τελωνείο που είναι, η Εύζωνη. Καλέ, μην το παρεξηγείτε, κύριε Όργανο. Ο άνθρωπος είναι γεια σου. Και εσένα σε παρεξηγώ και αυτό τον παρεξηγώ. Διότι έχετε ενοχλήσει επανειλημμένως την αστυνομία με τα τερτύπια σας. Κύριε αστυνόμε, να σας εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσετε, κύριε Κατακουζίνα. Κατακουζινός, παρακαλώ. Α, μας φέρνετε εδώ για να μας κοροϊδέψετε. Προσέξτε καλά, διότι την επόμενη φορά δεν θα σεβαστώ ούτε το όνομά σου, ούτε τα πανεπιστήμια σου και θα στα περάσω τα βραχιόλια. Θα σε κάνω καραγκούνα. Καραγκούνα ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Επίκουρος καθηγητής της έδρας Βυζαντινολογίας. Τα βραχιόλια της Βρόντου. Γελάω, μωρός. Καντιμή γελίωνη. Τι, για ξαναπες αυτό το σύνθετο. Καλέ, για ένα μωρό, είπε. Να σας το πω αλλιώς. Χλεβάζετε με κέφαλα υποκείμενα, χωρίς να ξέρετε γιατί. Αλλά σας εφιστώ την προσοχή. Όχι, παιδιά, θα βγάλει λόγο. Δεν το αντέχω. Σταματήστε. Σταματήστε, επιτέλους. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία φορά που ανέχομαι μια τέτοια συμπεριφορά. Α, αρκετά. Προσπάθησα πάρα πολύ να κατηθώ σε ένα κόσμιο επίπεδο. Αλλά εις μάτιν, τώρα θα δείτε και το άλλο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Το βίαιο! Και αποχαιρέτατο το κασετόφωνο που χάνεις. Ποιος το πέταξε αυτό? Δε Κωνσταντίνε, εσύ μου αγρίεψες. Επίθεση κατά της αρχής. Επίθεση κατά της Ελένης θέλω να κάνω, Νίκο. Και ας με δικάσουν εις θάνατον. Κι όταν σταθώ στο απόσπασμα θα τραγουδήσω «Στη στεριά δεν ζει το ψάρι ούτε ανθώ στην αμμουδιά και οι κατακουζινοί δεν ζουνε αγκαλιά με τα φρικιά». Μου έγινες και Μπελογιάννης τώρα. Έλα, πάμε. Πού να πάω. Σου λέω, άμα ξαναγυρίσω στο σπίτι των προγόνων μου και τη δω μέσα, θα κάνω φόνο. Έλα ρε Κωνσταντίνε, πάμε να φύγουμε. Δεν πάω πουθενά. Κωνσταντίνε, έλα να φύγουμε. Δεν πάω πουθενά, σου λέω, εδώ θα κάτσω. Έμψε, παρακαλώ. Κωνσταντίνε, μην κάνεις αμωρό. Μην επιμένεις, Νίκο, δεν φεύγω από εδώ πέρα. Πάμε να φύγουμε, Κωνσταντίνε. Όχι! Κωνσταντίνε, πάμε να φύγουμε. Δεν φεύγω! Ωραία, παγκόσμια αποκλειστικότητα. Ο πρώτος κρατούμενος που δεν θέλει να βγει. Ναι, αλλά οι άλλοι έχουν γνωρίσει την Ελένη. Τζάμι διακόσμηση. Κρίσταλο, γυρνάς από εδώ, παθαίνεις μια ανάταση. Γυρνάς από εκεί, παθαίνεις μια επίκυψη. Αφού είναι down, παιδί μου, το άτομο είναι down. Να σου πω όμως, είναι τόσο down που τελικά έχει πλάκα. Ο Κωνσταντίνος είναι μούρι. Σιγά μην είναι μούρι, μουρμούρι είναι. Παντός, ευχαριστώ για τα δανεικά, Τι με ευχαριστείς έτσι στα όρθια. Τι να κάνω, να κάτσω. Όχι, να ξαπλώσεις. Θέλω να πω, ρε παιδάκι μου, να καθίσουμε μαζί στον καναπέ, να δοκιμάσουμε τις εισπανσιόν. Άστο, Μανθούλη, γιατί μετά θα αρχίσει το πηδησιόν. Άντε, άργησες, ώρα σου είναι. Και τα δανεικά στην πρώτη ευκαιρία θα στα επιστρέψω. Ααα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 α.
Πολύ ωραία. Δεν φτάνει που πέρασα όλο το βράδυ κλεισμένο στην Ψήρου. Δεν φτάνει που πήγα καθυστερημένο στο πανεπιστήμιο και οι φοιτητές είχαν γράψει στο μαυροπίνακα της φυλακής στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Γυρνάω στο σπίτι μου και το βλέπω διαμορφωμένο σε υπόδρομο. Γιατί καλέ, πού τα είδες τα άλογα? Πρώτα απ' όλα βλέπω τον Μάρθο που είναι ο μουλάρι. Και δεύτερον, δεσποινής βλαχάκι. Στο Βυζάντιο υπόδρομος ήταν ο χώρος που συναθρίζονταν εδιάφορε ετέρε. Καλά, εσύ δεν τρώγεσαι ούτε με σφαίρε. Ναι, παιδί μου, με στόλισε. Τι ετέρα με είπε, τι τσόκαρο με είπε. Θα τον φασκέλωνα, αλλά τον λυπήθηκα που ήταν από τη φυλακή καλοπορημένος. Ότι την άλλη φορά τον φασκελώσω. Μαζάρα μου ξαναμίλησε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να μου ξαναμιλήσει ποτέ. Λάθος νόμιζα. Θα μου ξαναμιλήσει. Ποιος είναι? Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Μπορώ να μπω? Και δεν μπαίνεις. Μα είσαι μίγυμνη. Σε ρώτησα αν μπορώ να μπω. Με ρώτησες αν μπορείς να πεις. Δεν με ρώτησες τι φοράω. Τι Σκεπάσουμε ένα σεντόνι. Έλα καλέ, λέγε τι θες. Πώς και τα αποφάσισες να μου ξαναπευθύνεις το λόγο? Η ανάγκη με έκανε. Τα υδραυλικά στο μπάνιο μου είναι σε μαύρο χάλι. Το καζανάκι έχει σπάσει, το νερό δεν τρέχει, τίποτα δεν λειτουργεί. Εσύ το διάλεξες αυτό το μπάνιο. Συγγνώμη, παιδί μου, μια στιγμούλα μόνο. Ναι. Αύριο θα φέρω ομάδα υδραυλικών να τα επισκευάσουν όλα, γιατί και το βεσέ κάτω είναι εκτός λειτουργίας. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Το δικό μου το μπάνιο είναι τζάμι. Συγχαρητήρια. Μπορώ. Να μου δώσεις χαρητήρια. Βεβαίως, καλέ, για δώσε μου. Όχι, να χρησιμοποιήσω το μπάνιο σου. Είναι μεγάλη ανάγκη. Και κόψιμο που λένε, ε. Ακριβώς. Δεν καλέ μπορείς, γιατί είναι οι συγκάτοικοι. Για να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω μια στιγμούλα, να πάω μέσα, να κελώσω, ξυπνώ το στόμα μου, σε ένα λεπτό, δικό σου το μπάνιο. Θα κάτσεις όση ώρα θες. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να μιλήσεις, ε? Δεν έχει κόσμο. Ούτε μοίρα. Καλά, όταν έχω εγώ ρεπό στο μαγαζί, πέφτει περονόσπορος. Όχι, είναι τυχαίο τώρα αυτό. Ψωνάρα είσαι και φαίνεσαι. Τι έλεγε τώρα? Τι έγινε με το μάνθο? Δεν θέλω να φανώ άκομψος, αλλά θα σκάσω! Τώρα βγαίνω! Και για λέγε, μωρή, τι έγινε με το μάνθο? Τι? Σπαγκάτο! Γεια σου, ρε Πέγγι Κομανέτσι! Α, κάτσε, μωρή, κόπηκα. Και για λέγε, μετά τι έγινε? Τι? Άναψε σιγάρο. Καλά, μωρή, αυτό το κάνουν όλοι. Και μετά? Τι? Σε ρώτησε αν είναι ο καλύτερος. Και αυτό, μωρή, το κάνουν όλοι. Μετά! Σου είπε ότι έχει ένα επίγον meeting. Πέγγι μου φασκελοκουκούλωστα. Α, γαμώ το... Ελένη! Είναι επίγον! Τόσο επίγον που αν δεν ανοίξεις θα φοδεύσω στο κρεβάτι σου! Έλα, ε! Και τι σου είπε, σοβαρά! Εντάξει, δε, τι κάνεις έτσι, ορίστε, μπες! Άλλαξα γνώμη. Καλά του έκανα ένα χουνέρι. Τι λέγαμε? Δεν θα πας στην τουαλέτα, Κωνσταντίνε. Πάταξε τις ανάγκες σου. Η αυτοπειθαρχία είναι μεγίστη αρετή. Αυτοσυγκέντρωση. Αυτοσυγκέντρωση. Ψυχραιμία. Άντε να κλείσουμε τώρα, ρε Πέγγι. Τρεις ώρες μιλάμε.
Μάθιας η γλώσσα μου να μιλάμε για το μάνθο. Θα τα πούμε αύριο, ε. Άντε τώρα, φιλάκια, καληνύχτα. Παναγία μου! Τώρα σίγουρα πέθανε. Αλλά να άναψε μόνος του και τα γεριά. Ποιος πέθανε? Γιατί με ενοχλείς ανόητη την ώρα που ησυχάζω? Αλλά πώς ησυχάζεις? Με τη Μεγάλη Παρασκευή τέρματα δεσιμπέλ. Εγώ έτσι κοιμάμαι. Τα θεία αυτά τροπάρια και απολυτίκια με νανουρίζουν. Είσαι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Καληνύχτα, Ελένη. Εσύ σκληρό καρύδι, Ελένη. Εγώ είμαι σκληρό αμύγδαλο. Μην το παίζεις εσύ κόντρα, για θα στο παίξω εγώ κοντρατέμπο. Κλείσε αμέσως αυτό το καταραμένο μηχάνημα. Και εσύ να κλείσεις αμέσως τον εξάψαλμο. Αστυνομία! Κλείστε αμέσως τις μουσικές και ανοίξτε την πόρτα! Δεν θα μου επιβληθείς, Ελένη. Είμαι άντρας και θα πατήσω πόδι σε τούτο εδώ το σπίτι. Τα αντριλίκια να τα κάνεις στη γυναίκα σου. Αν βρεθεί ποτέ κανένα θύμα να σε πάρει, που χλωμό το βλέπω. Συλλαμβάνεστε για διατάραξη της κοινής ησυχίας. Και τα θερμά μου συγχαρητήρια, γιατί είστε οι καλύτεροι μας πελάτες στο αυτόφορο. Ευχαριστούμε. Και αν το σκέφτεστε για ύπνο απόψε, είμαστε κομπλέ. Θα κοιμηθείτε αγκαλίτσα. Με τον καπετανάκι καλύτερα, με τον καπετανάκι.